Επιστροφή στα δικά μας. Είναι η βραδιά που έχουμε τις συγκεντρώσεις στη μνήμη του Παύλου Φίσα. Τη μνήμη του μουσικού που δολοφονήθηκε από τον Χρυσαυγίτη Ρουπακιά και προκάλεσε όλα όσα έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Και μια δίκη χωρίς τέλος. Μιλάμε για ένα έγκλημα χωρίς τιμωρία, με άλλα λόγια, ακόμα τουλάχιστον. Πάμε λοιπόν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, σε Νίκαια και Θεσσαλονίκη για την ακρίβεια. Ο Δημήτρης Φρέσκος θα μας δώσει από τη Νίκαια το ρεπορτάζ και ο Άρης Κουτσιούκης στη συνέχεια από τη Θεσσαλονίκη. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ενδεχομένως να βλέπετε κάθετρο και με την απαραίτητη δόση χημικών. Δεν ήταν χωρίς έκτροπα, πρέπει να σας πούμε, και η σημερινή συγκέντρωση διαμαρτυρίας των αντιρατσιστικών οργανώσεων και των αντιφασιστικών οργανώσεων εδώ στο Κερατσίνι, στη μνήμη των 4 χρόνων από το θάνατο του Παύλου Φίσα. Βλέπετε ήδη εδώ είμαστε σε ένα διαρκές ανθρωποκυνηγητό στα στενά του Κερατσινίου. Οι δυνάμεις των ΜΑΤ έχουν διασπαρθεί μέσα στους δρόμους, εδώ μέσα στο κέντρο της πόλης. Πριν από λίγο είχαμε μια μικρή ένταση και μικρή διάρκεια επεισόδια. Έπεσαν τα απαραίτητα χημικά. Πρέπει να σας πούμε ότι θα έπρεπε και θα το ευχόμασταν να εξελιχθούν τα πράγματα με αυτόν τον τρόπο, Νίκο, καθώς είδαμε ότι όλοι καλά φέρουν οπλισμό μαζί τους, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, εντός εισαγωγικών. Διότι είδαμε τις γνωστές εκείνες τις ομάδες των νεαρών κουκουλοφόρων, οι οποίοι τα πολεμοφόδια τα είχαν μαζί τους. Ας ελπίσουμε όμως ότι δεν θα χρειαστεί να έχουμε συμπλοκές και δεν θα χρειαστεί να έχουμε έκτροπα και επεισόδια. Ως τώρα λοιπόν, πέρα από το μικρό περιστατικό που σας ανέφερα, είχαμε μόνο συνθήματα αντιφασιστικά σε βιτρίνες καταστημάτων. Νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε και να επικεντρώσουμε και στο πλάνο που είδαμε με την μητέρα του Παύλου Φίσα, που ήταν εκεί, ναι. Τον άνθρωπο που τραβάει το δικό του σταυρό και Γολγοθά με τα πλάνα που βλέπετε στο σημείο που δολοφονήθηκε ο γιος της. Άρη, τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη? Εκατοντάδες Θεσσαλονικής, κυρίως μέλη αντιεξουσιαστικών οργανώσεων, βρίσκονται στο δρόμο. Αυτή τη στιγμή έχουν ξεκινήσει την πορεία τους από το σημείο συγκέντρωσης από την Καμάρα και κινούνται στην οδό Εγνατία. Όπως έχουν ανακοινώσει, θα κατέβουν μέσω της οδού Αγία Σοφία, θα περάσουν από Τσιμισκή και από Βενιζέλου για να καταλήξουν στο άγαλμα του Βενιζέλου. Βέβαια, τα προηγούμενα χρόνια είχαμε κάποιες φορές την προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τα γραφεία της Χρυσής Αυγής που βρίσκονται κοντά στο δικαστικό μέγαρο Θεσσαλονίκης. Η αστυνομία έχει προγραμματίσει να αποκλείσει την περιοχή των δικαστηρίων με κλούβες σε περίπτωση που οι ομάδες των διαδηλωτών θελήσουν να κινηθούν προς τα γραφεία. Και από τη Θεσσαλονίκη ξανά εδώ στην Αθήνα, γιατί μέρη και καλησπέρα, η εφημερίδα των συντακτών δημοσίευσε κάτι που νομίζω ότι πρέπει να το δούμε και να επικεντρώσουμε. Είναι ένα βίντεο 7 λεπτών σχεδόν. Ένα βίντεο που δείχνει τον Νίκο Μιχαλολιάκο, τον Ηλία Κασιδιάρη, σχεδόν όλα τα μέλη της Χρυσής Αυγής, να κάνουν δηλώσεις ανάλογες με το πιστεύω τους. Δεν νομίζω ότι πέφτει κανείς από τα σύννεφα όταν ακούει τον Νίκο Μιχαλολιάκο να επικαλείται τον Γκέμπελς, ούτε όταν να λέει ότι αν υπήρχαν οι Ναζί θα ήμασταν μαζί. Να δούμε ένα απόσπασμα από το βίντεο. Δεν μας καίγεται καρφί για το αν θα μπούμε στη Βουλή ή όχι. Δεν μας καίγεται καρφί. Εμείς θα δώσουμε τον αγώνα να μπούμε στη Βουλή. Αλλά αυτοί εκεί έξω, οι οποίοι ονομάζονται ελληνικός λαός, είναι ένας όχλος, μια μάζα που του έχουν κάνει κλίση εγκεφάλου και δεν ξέρει τι του γίνεται. Να τους φαστουκίσουμε, να τους στρεβάσουμε, να τους υβρίσουμε. Θα πούμε στη Βουλή για να τη διαλύσουμε αν θέλει ο Θεός. Αυτός είναι ο σκοπός μας, δηλαδή, και το λέω ευθέως. Δεν τα θέλουμε καθόλου. Εκμεταλλευόμαστε βεβαίως ορισμένα προνόμια αυτής της ιδιότητας. Έχουμε πάρει και την οπλοφορία πλέον με άδεια. Δεν έχει αυτόφορα γίνει κανένα επεισόδιο και είμαστε λίγο πιο άνετοι στις κινήσεις μας. Αν υπήρχαν σήμερα οι Ναζί, ίσως να ήμασταν και μαζί, αλλά δεν υπάρχουν οι Ναζί. Πώς θα το κάνουμε? Ναι, φασίστες είμαστε. Τι άλλο κακό θα χειρότερο θα σας συμβεί, τι καταλάβατε με τους δημοκράτες? Δεν συνορθωμοσία στο Δημοτικό Συμβούλιο, που παλάμιζα το Ευαγγέλιο, ήταν ο Καμίλης που έλεγε το λόγο και έλεγε ορκίζομαι στο Σύνταγμα για τους νόμους. Εγώ μούγκα. Δεν την είπα αυτή τη φράση, γιατί δεν το πιστεύω αυτό το σύνταγμα.